Γιατί τελείωσε τη σχολεία. Το Λύκειο. Γιατί τελείωσε το Λύκειο και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και πέρασε. Και πέρασε εκεί που ήθελα. Πού? Στη σχολή της Φλόρινας. Mm-hmm. Σε ποια σχολή? Νηπιαγωγών. Και ξεκινάς, είπες, τον επόμενο χρόνο, το επόμενο εξάμηνο, το 2018 του χρόνου. Ήταν δύσκολο? Όχι. Διάβασες? Διάβασμα πολύ, λίγο. Διάβασε μόνη σου. Διάβασε μόνη μου. Και πες μας, πώς ήταν η εμπειρία, πόσο πολύ το ήθελες? Το ήθελες πολύ να γίνει αυτό? Ήθελα πάρα πολύ. Γιατί? Τι σου αρέσει πολύ? Τι μου αρέσουν τα παιδιά. Πολύ. Πώς ήταν τα χρόνια στο σχολείο? Σχολείο πήγες όλα τα χρόνια εδώ στη Μεσοποταμία? Ναι. Πώς ήτανε, πώς θα θυμάσαι τα χρόνια, πώς θα φέρνεις πίσω στο νου σου? Ήταν μαθηματικά τα χρόνια. Μαθηματικά. Το αγαπημένο σου μάθημα. Ναι. Και γιατί πήγες μαθηματικό και πήγες νηπιαγωγό? Για τα παιδιά, ε. Μήπως έφταγε ο καθηγητής, ποιος σου έκανε μαθηματικά? Μέχρι την κυρία Βάσο από το Γιάννενα. Θες να πεις κάτι στην κυρία Βάσο? Ναι. Ωραία, πες της. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Και κύριε Κώστα. Ωραία, πάλι το κύριο. Τον κύριο Κώστα που τον είχες. Τι ήταν ο κύριος Κώστας? Για πες και για τον κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας ήταν ο πάρα πολύ αγαπημένος μου καθηγητής. Τι καθηγητής? Σε ποιο μάθημα? Σε όλα τα φιλολογικά μαθήματα. Σου αρέσαν και τα φιλολογικά? Ναι. Οπότε τώρα που θα δούμε εξετάσεις τον θυμόμαστε, ε. Ναι. Μόνο αυτόν όμως. Πολλούς καθηγητές είχε η Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Κυριακίδου, την κυρία Γιναράκη, την κυρία Στούμπο, την κυρία Μπαρά. Εντάξει, εσύ τους αγαπούσες όλους, δεν έμεινε και κανένας. Και πώς το... Την κυρία Κολάρα. Την ηλικιά. Την ξέρουμε, ναι. Την ξέρουμε. Την ξέρουμε. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία τη Μαυροζήμη της Άλια. Mm-hmm. Και την κυρία Μαυροζήμη τη Βιβί. Και τη Βιβί την Αντωνίου. Μια που είπαμε Βιβί. Ναι. Εγώ είμαι φίλη τώρα πια. Φίλη. Γενικά η Μαρία αγαπάει όλους τους καθηγητές. Τώρα να φέρει πιο πολύ τη φετινή τάξη. Και την κυρία Άλια. Και εγώ δει. Πάρα πολύ. Δεν είναι πέσιμη. Και... Πες μας λίγο, πώς την ονειρεύεσαι τη σχολή, είναι αυτό, πήγες την είδες, πήγες χθες μια βόλτα μέχρι τη Φλόρινα να δεις τη σχολή, ήταν όπως το φανταζόσουν, όπως το περίμενες, είσαι χαρούμενη? Πολύ. Σου άρεσε η σχολή, η χώρη, γνώρισες κόσμο, πρόλαβες χθες ή ήταν γρήγορο ταξίδι? Πρόλαβα. Γνωρίστηκες με κόσμο? Με δύο κοριτσάκια. Συμφοιτήτριες θα είναι? Ωραία. Θα μιλάτε παρέα στο μάθημα? Και έκανε μάθημα. Ποιο μάθημα έκανε χθες, Μαρία? Έκανε ιστορία. Α, παρακολούθησες μάθημα? Βέβαια, ναι, αφού πήγαμε μέχρι εκεί. Ναι, πες μας, πώς σου φάνηκε αυτό? Φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Θυμάσαι τον καθηγητή? Ναι. Τον κύριο Μπλέτσα. Και την κυρία που μας συνάντησε εκεί όταν πήγαμε. Την κυρία Άννα. Την κυρία Άννα, ωραία. Και τη Δήμητρα. Γιατί, αχ, πάρα πολύ ωραία. Ποια είναι η Δήμητρα? Ποια είναι το κορίτσι? Η Δήμητρα είναι από το Σύλλογο Φοιτητών. Η πρόεδρος και θα κάνει παρέα τώρα με την Μαρία για να δίνει και σημειώσεις, να τη βοηθήσει στο διάβασμα, όλα αυτά. Η μαμά θα συνοδεύσει? Αν ξεκινήσουμε με τον καλό, ναι, γιατί η Μαρία είναι και διαβητική. Εντάξει, με όλο το θέμα πάντα ήμουν δίπλα. Οπότε θα ακολουθήσει. Ναι, δεν μπορώ ακόμα να την αφήσω. Για αρχή. Μπορεί μετά να τα καταφέρει μόνη της, ε. Ναι, όσο μεγαλώνει και όσο η Μαρία μπορεί να στέκεται στα πόδια της. Σιγά σιγά. Εδώ πέρασε στη σχολή, δεν περάσαμε εμείς στο Πανεπιστήμιο. Ας να μην σταθεί στα πόδια της.
Ναι, εντάξει, αλλά πέρασε με το 5% των διαβητικών ημερών. Mm-hmm. Δεν ξέρω αυτό να θέλει να ακούσει αυτό. Δεν έχει σημασία. Ναι. Η Μαρία διάβασε πάρα πολλά χρόνια, προσπάθησε πάρα πολύ. Ναι. Έκανε τον αγώνα τη. Νομίζω ότι ανταμείφθηκε. Ήταν μια καλή μαθήτρια γενικά. Βέβαια. Από την πρώτη τάξη ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Θυμάσαι, βέβαια, ναι. Διάβαζε. Ναι. Από πολύ νωρίς, καλύτερα από άλλα παιδιά, όπως έλεγε και η δασκάλα της, η κυρία Ελένη Νίσιου, που είναι στη Φλόρινα και αυτή. Έρχεται προς τα τώρα. Ήταν λίγο ζωηρούλα, μας το έσκαγε στο διάλειμμα, την ψάχναμε. Ναι, την κυνηγούσαμε λίγο, αλλά γυρνούσε πίσω παρόλα αυτά. Βίβη, ποια σχολικά χρόνια περάσατε μαζί? Πρώτη, Δευτέρα και τρίτη. Και τρίτη δημοτικού. Και τρίτη δημοτικού. Τρεις χρονιές μαζί. Ήταν ζωηρούλα μαθήτρια, αλλά ήταν επίμονη πάρα πολύ. Είχε επίσημα, ήθελε πολύ να μάθει η Μαρία και τα κατάφερε. Νομίζω τώρα θα μάθει και στα. Και τόσε ώρε. Στα υπόλοιπα παιδιά. Στο Λαμπριανίδη και δεξιά. Α, είχε και συμμαθητέ. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, ήταν ζωηρούλα, δεν σκεφτεί, βέβαια. Δεν ήταν η μόνη ζωή. Όχι, όχι. Κάνανε καλό κόμμα μαζί. Ναι, και ζαβολιέ. Του κυνηγούσα λιγουλάκι, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, εντάξει, δεν το κόπω το κυνηγητό. Εγώ θέλω να ρωτήσω και τη μαμά, αν με αφήνεις, Μαρία, να ρωτήσω πώς είναι όλα αυτά τα χρόνια και το ρωτάω έτσι για να δείξουμε και στον κόσμο ότι η οικογένεια, η δύναμη αυτή της αγάπης, πόσο συμβάλλει στο να προχωρούμε παρακάτω. Τώρα που περνάνε, φαίνεται σαν να έφυγαν σαν νερό, να κύλησε ο χρόνος. Χρόνο με το χρόνο δεν μου φάνηκε τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν δίπλα της από τον νηπιαγωγείο κιόλας. Εμείς ξεκινήσαμε από τα 2,5 ας πούμε με την άσπατήρη μου λογοθεραπείες. Ήταν αρκετά καλή Μαρία από πολύ μωρό, δηλαδή είδαμε ότι είχε ένα καλό επίπεδο. Καταλήξαμε να παρακολουθήσει κανονικό σχολείο. Νηπιαγωγείο, δημοτικό, μαζί με τα κεδί που γινόταν η αξιολόγηση. Και καταλήξαμε να πάει η Μαρία να μην χάσει χρόνο, ας πούμε, να κάτσει έναν επιπλέον χρόνο στο νηπιαγωγείο, να πάει στην πρώτη και αν δεν τα καταφέρει να χάσει χρονιά εκεί. Η Μαρία μας διέψευσε βέβαια και ήταν αρκετά καλή και δεν έφτιαχνε ούτε ορθογραφικά λάθη και ξέρω. Ήτανε καλή. Δεν ξέρω αν με ζόρισε τόσο το θέμα με το διάβασμα, όσο όταν είχα διαβήτη δυσκολεύτηκα λίγο με αυτό το θεματάκι πιο πολύ. Μέχρι το γυμνάσιο λίγο την βοηθούσα στις εξετάσεις. Όταν είχαμε εξετάσεις, λίγο τα φτιάχναμε μαζί και τα διαβάζαμε λίγο μαζί. Αλλά τα υπόλοιπα τα κατάφερε μόνη της, δηλαδή. Η βοήθειά μου ήταν εκεί. Εντάξει, ίσως λίγο να κουράζεσαι ψυχολογικά καμιά φορά. Αλλά εντάξει, δεν το καταλαβαίνεις τόσο πολύ τότε. Στο τέλος, σε κάποια φάση, μπορεί να το αισθάνεσαι, αλλά όταν ικανοποιήσεις το τέλος, το αποτέλεσμα είναι καλό, νομίζω ότι ξεχνιούνται τα πάντα. Δεν αισθάνεσαι ότι κουράστηκες πουθενά. Νομίζω ότι γενικά για το κάθε παιδί σου, γιατί έχω και ένα γιο, ο οποίος συνέβαλε, θα πω εγώ, με τον τρόπο του, γιατί ήσαν στο ίδιο σχολείο, έχουν 2 χρόνια διαφορά. Μεγαλύτερος ή μικρότερος? 2 χρόνια πιο μεγάλος, πιο μεγάλος είναι. Και σίγουρα δεν ήταν εύκολο, νομίζω, και για αυτόν να εισπράττει κάποια πράγματα λόγω της κατάστασης της Μαρίας έτσι στο περιβάλλον. Αλλά νομίζω ότι ήμασταν τυχεροί. Νομίζω ότι και οι δασκάλοι και όλοι παίξανε τον ρόλο τους. Ήμασταν τυχεροί από δασκάλους. Ας πούμε, αν κάποια παιδιά πήραζαν τη Μαρία ή ήρθαν όταν άσχημα ο γιος μου ο Χρήστος, έπαιξε το ρόλο του και η δασκάλα του Χρήστο, η Ρόζα, πώς λέγατε εδώ, Παυλίδου, στο επίθετο. Δεν χάνεις όνομα, Μαρία, μιλάμε σχολικός οδηγός. Τα παιδιά της τάξης του γιού μου και την αγαπούσα τη Μαρία σαν να ήταν η δικιά της αδερφή. Γενικά δεν είχαμε θέμα με το περιβάλλον κάτι ουσιαστικά δυσάρεστο και αυτό νομίζω ότι ήταν θετικό.
Όταν πήγε στο γυμνάσιο, μου φαινόταν πιο δύσκολο. Έλεγα, άραγε θα τα καταφέρεις, ξέρω εγώ. Αλλά και όταν θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα να πάρω τους βαθμούς της Μαρίας, πήγα δειλά, θυμάμαι στη γεωγραφία. Παπαχρίστου, πώς λιγότανε, Μαρία, το θυμάσαι τον κύριο. Νομίζω Παπαχρίστου το λέγα στη γεωγραφία. Και λέει, τώρα δεν νομίζω να έκανε και τίποτα η Μαρία. Έτσι ακριβώς. Μου λέει, μην το λες αυτό, μου λέει. Ξέρεις, λέει, βάλαμε ένα quiz στο μάθημα, ένα δύσκολο quiz. Και η Μαρία μου ερώτησε, λέει, που μου αρέσει, λέει, να με ρωτάει. Κύριε, τι θα πει αυτό, της λέω. Μου ξαναρωτάει, κύριε, τι θα πει το άλλο, της εξηγώ. Και σκύβει, λέει, και μου το λύνει όλο. Και ξέρεις, λέει, ήταν δύσκολο και τα πιο πολλά παιδιά δεν το λύσανε. Και τον έκανε εντύπωση. Και όταν έδωσαν το καλοκαίρι εξετάσεις επίσης, πολλοί καθηγητές μου έλεγαν, μην νομίζεις ότι τη βάλαμε τη Μαρία το βαθμό χατηρικός. Το βάλαμε, λέει, γιατί το άξιζε. Δηλαδή ήταν κάτι που εγώ δεν περίμενα. Έλεγα μήπως δεν τα καταφέρει, ξέρω εγώ. Γιατί είχαμε στο Λύκειο. Mm-hmm. Φυσικά, εντάξει, πάλι εγώ δηλαδή αγωνόμουν. Να πούμε πιο σε αυτό πολύ το Λύκειο που βρισκόμαστε τώρα, ναι, εδώ που κάνουμε αυτή την κουβέντα, είναι το Λύκειο Μεσοποταμίας. Ναι, το γυμνάσιο και Λύκειο Μεσοποταμίας. Γυμνάσιο και Λύκειο, ναι. Μεσοποταμίας. Παρακολούθησε και τα 6 χρόνια εδώ. Εδώ, ναι. Mm-hmm. Όταν συζητήσαμε στην τρίτη γυμνασίου που, για το πού θα πάει η Μαρία με τον καθηγητή τον Πάνου, λέγαμε μήπως να πάει στα ΕΠΑΛ Καστοριάς, το θεωρήσαμε λίγο σκληρό, σύντο ότι ήταν διαβητική η Μαρία και εγώ καθημερινά έρχομουν κάθε πρωί από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, ενδιάμεσα στο διάλειμμα για να την κοιτάω, για να ενθουσιαστεί, να κάνω να φάει τι θα φάει, αυτό δεν της το... Μπορούσε να μετρηθεί, αλλά δεν μπορούσε να διαχειριστεί το θέμα της ινσουλίνης, τέλος πάντων. Και ερχόμουν. Λέω για το ΕΠΑΛ είναι δύσκολο και για μένα, είναι και λίγο σκληρό να φύγει λίγο σε άλλο περιβάλλον, πάλι που μας δυσκόλευε. Ο χώρος ήταν πιο οικείος εδώ, το περιβάλλον το θεωρούσαμε και ψυχολογικά πιο κατάλληλο. Μαζί το συζητήσαμε και η δικιά τη γνώμη και η δικιά μου ήταν ίδιες να ξεκινήσει εδώ η Μαρία. Αν δεν τα κατάφερνε την πρώτη χρονιά, να πήγαινε νυχτερινό. Mm-hmm. Για να τελειώσει μετά άλλες δύο χρονιές εκεί. Αν τα κατάφερνε και τελείωνε την πρώτη χρονιά και δυσκολευόταν, ναι, είχαμε ΣΕΠΑ, να τελειώναμε μετά στο νυχτερινό. Τα πήγαινα φυσικά και εγώ. Αλλά δεν το χρειαστήκαμε ποτέ. Ναι, δεν το χρειαστήκαμε και καταλήξαμε φέτο να το βγάλουμε. Με πόσο το έβγαλες, Μαράκη? Έβγαλα με 12,7 στο 10. Δέκατα. Δέκατα, σχεδόν 13. Πολύ ωραία. Ναι, για τη Μαρία ήταν εντάξει, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κουράστηκε, διάβαζε και νομίζω ότι και ο διαβήτης δεν είναι κάτι εύκολο. Αν είναι ανεβασμένο, έχεις πόνο κεφάλου, μπορεί να έχεις και ζαλάδες. Ή αν είναι πεσμένο, επίσης έχεις ζαλάδες, δεν αισθάνεσαι καλά. Όλο αυτό δεν είναι και κάτι απλό με το διάβασμα, νομίζω, πάντα. Να μας πει, Μαρία, τι της αρέσει εκτός από το σχολείο? Γιατί δεν μπορεί να είναι όλα σχολείο. Τι σ' αρέσει να κάνεις εκτός από το σχολείο? Στον ελεύθερο χρόνο σου, να διαβάζεις ή να ακούς μουσική? Τι είναι κάτι που αγαπάς πάρα πολύ εκτός από το διάβασμα? Τηλεόραση. Τηλεόραση. Βόλτες δεν πηγαίνουμε. Σου αρέσει. Και βόλτες. Να πηγαίνω στο Κάκτος. Ορίστε, το κάνουμε και διαφήμιση. Αλλά η μαμά μας δεν με αφήνει λίγο. Πού αλλού όμως πας? Πάω στο γιορό μαζί με τις φίλες μου, τη Βάσκα και την Ιωάννα τη Μαρούση και την Σελίδη την Αστασία. Εδώ από τη Μεσοποταμία. Στο Friends. Στο Friends. Μετά πήγαινε και στο Famous. Δεν άφησες μαγαζί. Όλα. Δυστυχώς έχει από τη Μεσοποταμία. Πού του πηγαίνεις, ε? Εμείς τα συμφωνήσαμε με τη Μαρία χθες. Είπε ότι θα γίνει λίγο υπεύθυνη, ε? Λίγο. Να το κάνουμε πολύ. Πολύ. Πολύ, έτσι, μπράβο, ναι. Πολύ. Και θα πηγαίνει μόνη της στη σχολή. Μαμά Ελένη, βέβαια, αμέ. Έμαθα και το δρόμο που λες, Μάρκο, βέβαια. Της άρεσε πάρα πολύ στο μάθημα. Οπότε νομίζω ότι είναι πανέτοιμη να σκίσει, ε, στο πανεπιστήμιο τώρα πια.
Και θα την περιμένουμε να τελειώσει με το καλό, για να στείλουμε τα εγγόνια μου. Τώρα πια τα παιδιά μου μεγάλωσαν. Βεβαίως. Εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω τη Βιβί, τη Βιβί Αντωνίου, παρόλο που είμαστε μαζί από την απέναντι πλευρά, είμαστε αυτοί που κάνουμε τη συνέντευξη εντός εισαγωγικών, πώς βίωσες εσύ όλη αυτή την πορεία της Μαρίας και σαν μαθήτρια και αργότερα σαν φίλη σου, όλα αυτά τα χρόνια στο εκπαιδευτικό σύστημα? Νομίζω η περίπτωση της Μαρίας ήταν ένα στοίχημα για όλους μας, γιατί όταν ήρθε στο δημοτικό δεν υπήρχε άλλο παιδάκι με σύνδρομο Down στα δημοτικά σχολεία. Ήταν λοιπόν ένα στοίχημα του τι θα κάνουμε και αν τελικώς θα καταφέρει να... όχι να βγάλει το δημοτικό, αλλά να κερδίσει και από το δημοτικό, δηλαδή να αποκτήσει και τις ακαδημαϊκές γνώσεις που χρειάζεται για να προχωρήσει παρακάτω. Η Μαρία τα κατάφερε μόνη της, διάβασε μόνη της, εντάξει, βοηθήσαμε και εμείς οι υπόλοιποι βεβαίως. Και πολύ σημαντική ήταν η αποδοχή που σε έπραξε η Μαρία από τα υπόλοιπα παιδιά, από τους δασκάλους. Δηλαδή, όλοι θέλαμε να δούμε τη Μαρία να προοδεύει και να πηγαίνει μπροστά. Και ήταν όλων μας στόχος και η Μαρία τα κατάφερε και όλοι χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και θέλουμε πάρα πολύ η ιστορία της Μαρίας να γίνει ένα παράδειγμα για υπόλοιπα παιδιά που θα ήθελαν να σπουδάσουν και δεν τους δίνεται ευκαιρία. Έχει όρια, μπορεί να μπουν όρια στην αγάπη για τα γράμματα, για την παιδεία, για το να πας μπροστά? Μα ποτέ δεν σταματάς να πηγαίνεις μπροστά ούτως ή άλλως. Δηλαδή, εμένα προχθές που με πήρε τηλέφωνο η μαμά της Μαρίας και μου είπε ότι περάσαμε νηπιαγωγών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά δηλαδή και να τον ακούσει ένα τέτοιο νέο. Και ας μην την έζησα πολλά χρόνια τη Μαρία, πραγματικά περίμενα ότι ήθελα να τα καταφέρει και τα κατάφερα. Εγώ νομίζω, είπα και για το δημοτικό, αλλά και εδώ και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Δεν έχω παράπονο από τους καθηγητές γενικά, αλλά υπήρχαν και ορισμένοι που ήταν πάρα πολύ προσιτή, πάρα πολύ προσιτή και σε μένα, όχι απλά στη Μαρία. Κάτι το οποίο ψυχολογικά με βοηθούσε, νομίζω. Για να πάρετε δύναμη κι εσείς να... Ναι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά αισθάνεσαι λίγο άβολα, ξέρω εγώ, που ίσως και κακός. Βέβαια, εγώ το τόλμησα, δεν ξέρω. Ήταν και η Μαρία που είχε καλό δυναμικό. Το τόλμησα, δεν ήθελα να την πάω σε ειδικό σχολείο, εφόσον όλα συγκλίναν ότι η Μαρία μπορεί να καταφέρει αρκετά πράγματα. Το θεωρούσα ότι δεν θα έπρεπε να την αδικήσω. Λίγο με το γιο μου μπορεί να τον έφερα σε δύσκολη θέση, καμιά φορά σαν παιδάκι νομίζω, αλλά νομίζω ότι το πήρε καλά, ότι χαιρότανε πολλές φορές όταν η Μαρία αισθανόταν ικανοποίηση, όταν η Μαρία ήξερε πράγματα που από άλλα παιδιά που δεν είχαν ένα θέμα και ήταν, φαντάζομαι, πολλές φορές περήφανος τότε και τώρα ακόμα που το έμαθε. Και έτσι και στο Λύκειο, δηλαδή, μας βοήθησε πολύ αυτό με τους καθηγητές που ήταν θετικοί, και η Λυκειάρχησα και όλοι, και ο Γυμνασιάρχης, δεν μπορώ να πω. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι θα αντιμετωπίσουν κάτι, δεν ξέρω, επειδή δεν το είχαν γνωρίσει κάτι. Ναι, δηλαδή τους φαινόταν λίγο δύσκολο, αλλά στην πορεία όταν είδανε τη Μαρία, δεν ήταν η αντίδρασή τους άσχημη, σχετικά ήταν θετική και είχαμε, νομίζω, ότι ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί και το περιβάλλον και τα παιδιά και όλα νομίζω ότι συντέλεσαν σε αυτό. Εγώ έτσι νομίζω, ότι όλα παίξαν τον ρόλο. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και για τα άλλα τα παιδιά, για τους γονείς που θα τα ακούσουν, να το δουν με καλό μάτι, με, πώς να το πω τώρα, να είναι ανοιχτή, ας πούμε, δηλαδή, σε όλες τις προοπτικές. Ναι, να φαντάζονται ότι μπορούν τα δικά τους τα παιδιά, όπως τολμάμε εμείς, να τολμήσουν και αυτοί με τα δικά τους τα παιδιά, να μην το βάζουν κάτω, ξέρω. Εντάξει, θέλει ζωή και για μένα θέλει πάντα αγώνα. Σε όποια περίπτωση, είτε είναι με κάποιο θέμα, είτε χωρίς θέμα, νομίζω ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό και το κάθε παιδί θέλει το δικό του αγώνα, όπως και ο κάθε άνθρωπος. Εγώ έτσι το βλέπω. Αρκεί να μην τα βάζουμε κάτω και να τα παλεύουμε. Για να μας πει την τελευταία λέξη. Η Μαρία. Μαρία. Βεβαίως. Μαρία. Τι. Με κατέβασε και λίγο το μπράβο. Τα χεράκια κατέβασε να φαίνει το προσωπάκι σου. Μπράβο. Και κατέβασε λοιπόν να φαίνει στην πισίλη. Εντάξει. Λοιπόν. Μαρία μου, θες να μας πεις αν θα ξεχωρίζεις τώρα και θα είσαι η καλύτερη φοιτήτρια? Ναι. Για πες μας. Τι. Θα μελετάς? Ναι. Ναι, ασταμάτητα.
Ναι. Για να δούμε. Είναι δύσκολα τα πανεπιστήμια. Αλλά δεν μας νοιάζει. Θα προσπάθεις. Ρε. Νομίζω ότι απλώς χρειαζόμαστε μερικές φορές μία ευκαιρία. Και όταν τη βρίσκουμε πρέπει να την αρπάζουμε. Η Μαρία θα αρπάξει και αυτή την ευκαιρία νομίζω και θα μας κάνει όλους περήφανους. Γενικά η Μαρία ήταν παιδί που της άρεσε το διάβασμα. Τώρα εντάξει λίγο ίσως να κουραστήκαμε, αλλά δεν ήταν παιδί που θα της έλεγε Μαρία, διάβασε. Διάβαζε τόσο πολλές φορές που πολλές φορές της έλεγα Μαρία, σήκω. Σήκω να κοιτάξει το διαβίτη σου, σήκω να φας κάτι, σήκω. Και η Μαρία έλεγε, όχι, δεν τελείωσα ακόμα. Άμα διαβάζει τα παιδιά μου τόσο. Ναι, αυτό. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι, να πάνε όλα καλά θετικά, να μπορέσουμε να πάμε, να τελειώσουμε τις σπουδές. Χρόνο με τον χρόνο θα το δούμε αυτό. Και ελπίζω, άλλη μία πτυχιούχο από την Καστοριά. Ναι, φυσικά άμα τα καταφέρουμε θα είμαστε πολύ περήφανοι. Ρε. Και εδώ που φτάσαμε φυσικά είμαστε περήφανοι, αλλά αφού... Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα, θα τα καταφέρουμε μια χαρά. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν νομίζω ότι η μαμά το βάζει κάτω, τη Μαρία το βάζει κάτω. Το ίδιο και ο καθηγητής που είχε σαν παράπλευρη στήριξη. Και αυτός ήταν πολύ αισιόδοξο και πιστεύει ότι θα τα καταφέρει η Μαρία να τελειώσει το... Μπορεί να δουλεύουμε και στο ίδιο σχολείο. Τι λες, θέλεις. Και φυσικά θα τους πούμε όλους τους δασκάλους μας, όλους τους καθηγητές μας. Βεβαίως. Από τις πιο μικρές τάξεις μέχρι τις πιο μεγάλες. Ένα πολύ μεγάλο, τι Μαρία. Ένα πολύ... Τι θα πούμε σε όλους τους καθηγητές και όλους τους δασκάλους, σε ένα πολύ μεγάλο... Ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο τους. Και ευχαριστώ. Μπράβο, καλά το λέει το κορίτσι. Και ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Μπράβο.